είπε ότι ο κύριος, ότι οποιοδήποτε ήταν υπουργός μεταφορών και γνώριζε ότι υπήρχαν προβλήματα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο, ότι δεν θα έβγαινε σε καμία περίπτωση να τα πει δημοσίως, γιατί δεν θα έμπαινε κανένας ξανά στο σιδηρόδρομο. Άρα, αυτό που μας λέει ο κύριος Γεωργιάδης είναι ότι οι πολιτικοί κρύβουν την αλήθεια από τους πολίτες μόνο και μόνο για να μην δημιουργηθεί πανικός. Αυτό είναι το ερώτημα του κύριου Σβέρκου. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Εάν πράγματι ο κύριος Σβέρκος δεν έχει δει την εκπομπή στο Blue Sky. Πού ήταν αυτό? Στο Blue Sky. Στο Blue Sky. Και έχει δει μόνο το απόσπασμα της κοπτοαραπτικής, τον δικαιολογώ για την ερώτησή του και τον ευχαριστώ κιόλας. Εάν είχε δει την εκπομπή, προφανώς δεν θα έκανε αυτή την ερώτηση. Χαίρομαι γιατί σήμερα ο κύριος Ξενάκης, ο παρουσιαστής της εκπομπής, σε μια ραδιοφωνική του συνέντευξη που ρωτήθηκε, αποκατέστησε την πραγματικότητα. Και είπε ότι, κοιτάξτε, επειδή ήμουν ο παρουσιαστής, ο κύριος Γεωργιάδης είχε πει πράγματα και πριν, είπε πράγματα και μετά. Προφανώς, αν ήξερε ότι θα παίξει μόνο αυτή η φράση, θα την διατύπωνε διαφορετικά. Λοιπόν, εγώ ποτέ, κύριε Σβέρκο, στην εκπομπή αυτή δεν είπα ότι ο κύριος Χαραμάλης ήξερε ότι υπήρχε πρόβλημα ασφαλείας στα τρένα. Αυτό είναι τελείως ψευδές. Βεβαιώνω και εγώ που είδα την εκπομπή. Αντιθέτως, πάνω από 10 λεπτά εξηγούσα ότι είναι αδύνατον ο υπουργός να ήξερε τι θα κάνει ο Σταθμάρχης. Mm-hmm. Ότι η ευθύνη του υπουργού ήταν να δουλεύουν τα μηχανήματα που ξέρουμε σήμερα, ότι δουλεύαν κανονικά τα μηχανήματα στο σταθμό της Λάρισας. Και είχε κάνει τα πάντα για να υπάρχουν ασφάλεια και να υπάρχει ασφάλεια στα τρένα. Δεν δούλευαν. Το ερώτημα. Αυτά τα βρει ο πραγματογνώμος και η δικαιοσύνη. Άρα ούτε εσείς μπορείτε να λέτε ότι. Ο ΣΕ λέει ότι δούλευαν. Οι πληροφόρηση που έχουμε από την κυβέρνηση ότι δούλευαν. Αλλά εκεί έχει επέμβει η δικαιοσύνη. Ο ΣΕ και με ανακοίνωσή του είπε ότι δεν δούλευαν, αλλά δεν πειράζει. Ας πάμε παρακάτω. Επέμβει η δικαιοσύνη και ο πραγματογνώμος θα βγουν σε λίγο καιρό επισήμως, μην αντιδικούμε. Στην ερώτηση του συναδέλφου του κυρίου Στούμπου, γιατί δεν αναφέρθηκε στα εξώδικα των συνδικαλιστών, είπα. Πιθανόν, ούτε καν το ξέρω, πιθανόν να θεώρησε ότι αν έλεγε αυτό, δηλαδή τη διαμάχη με τα εξώδικα, θα οδηγούσε τον κόμμα να μην μπαίνει στα τρένα. Όχι δηλαδή ότι ο Καραμαλής ήξερε ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας και τον κρύβει, όπως παρουσιάστηκε. Και μπορώ να σας πω δε, ότι θεωρώ έως σημείο χυδαιότητας αυτό που ζω αυτές τις δύο μέρες. Γιατί? Γιατί κάθε ανατρόλ του ΣΥΡΙΖΑ κάναν μια κοπτοαραπτική. Την ανέβασαν ακόμα και με χορηγούμενες ιστοσελίδες και στο Instagram και στο Facebook και στο Twitter, δηλαδή δώσαν και λεφτά, για να παίξουν πάνω στον πόνο των ανθρώπων. Και προς επίρρωση της αληθείας των λεγόμενων μου, θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Καλά, είπα εγώ κάτι τέτοιο, και εκείνη την ώρα ο κύριος Στούμπος, ο κύριος Ξενάκης, ο κύριος Ελευθερόγλου, δεν βγαίναν από τα ρούχα να πούν τι λες, ρε Γεωργιάδη. Αλλά συνεχίσαμε μια ωραία εκπομπή στο τέλος που είπε ο κύριος Στούμπος. Ωραία συζήτηση κάναμε. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ωραία διαφωτιστική συζήτηση. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Λέτε ότι δεν είπατε κάτι τέτοιο. Ασφαλώς όχι. Ένα λεπτό. Πώς τότε υπάρχει ένα ηχογραφημένο κομμάτι, γιατί μιλήσατε. Ένα λεπτό. Στην κοπτοραπτική για να φτιάξουμε ένα. Πρέπει να έχουμε και τα στοιχεία. Σωστά. Έτσι, δηλαδή. Κάποια φράση είπατε. Κάτι είπατε, δεν μπορεί να μην είπατε τίποτα. Είπα εγώ στο ερώτημα περί των εξωδίκων των συνδικαλιστών. Πιθανόν να θεώρησε ο υπουργός ότι αν το έλεγε αυτό για τα εξώδικα, δηλαδή και αυτά που λέγανε τα εξώδικα, δεν θα πει την άλλη μέρα κανείς το τρένο. Μάλιστα. Το είπατε. Ο υπουργός, κόψανε και το πιθανόν. Είσαι ο υπουργός μεταφορών. Είσαι ο υπουργός μεταφορών. Μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις. Το πιθανόν που είναι. Αυτό που είσαι ο υπουργός μεταφορών, το έχω κάνει. Είναι κοπτοραπτική αυτό. Όχι, δεν είναι. Όχι, είναι η φράση, σας παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να το ακούσουμε. Να το βρούνε μέσα. Ωραία. Είσαι ο υπουργός μεταφορών, μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουμε πρόβλημα ασφαλείας στα τρένα. Και κάτι ακόμα για να συμπληρώσω και το ερώτημα. Ο κύριος Γενιδούνιας, εδώ ήμασταν μάλιστα σε αυτήν την εκπομπή. Εκ των συνδικαλιστών, των μηχανοδηγών μάλιστα, αποκάλυψε και έχουν βγει στη δημοσιότητα ότι είχε στείλει η Ένωση των Μηχανοδηγών εξώδικο και ανακοίνωση στο Υπουργείο Μεταφορών. Και στο Υπουργείο Μεταφορών. Κοινώς γνώριζε ο κύριος Καραμανλής. Αν δεν γνώριζε ο κύριος Καραμανλής, τότε κάποιος από τους συνεργάτες του, κάποιος από το γραφείο του ή και ο ίδιος αδιαφόρησε. Μισό λεπτό. Θέλετε κάτι να πείτε. Ναι, θέλω να πω κάτι. Ρωτήσω και εγώ. Και μετά, κύριε Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει το θάρρος της γνώμης του, που είναι λάθος η γνώμη του, δεν έχει σημασία αυτό, και μερικές φορές προτρέχει. Αλλά και αποκαλύπτει τις σκέψεις του. Τα όσα άκουσα εγώ, γιατί την άκουσα μετά την εκπομπή. Όλοι? Σχεδόν όλοι, ναι. Όχι, έχει σημασία γιατί λέει. Σχεδόν όλοι, δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς. Σχεδόν όλοι. Μεγάλο μέρος. Την άκουσα. Και δέχομαι αυτό που λέει τώρα για την οικονομία της συζήτησης. Έστω παραλλαγμένο, το δέχομαι αυτό. Ποιο είναι το θέμα που συζητάμε, αν εγώ ως υπουργός
Υποτιθέστε ότι εγνώριζα ότι τα τρένα δεν λειτουργούν και υπάρχει κίνδυνος, όπως λέγανε οι εργατοτεχνίτες και οι μηχανοδηγοί, κίνδυνος να υπάρξει εγκληματική πράξη. Αυτό που συνέβη, το ατύχημα. Δικαιολογούμε ποτέ να πω ότι τα τρένα λειτουργούν καλά? Φυσικά όχι. Όχι. Αυτό είπατε εσείς. Όχι. Αν τα εγνώριζε. Μου επιτρέπετε. Και πιστεύω. Ευχαριστώ στο λόγο. Ένα λεπτό. Κύριε, δηλαδή. Και τελειώνω. Πάλι το λόγο. Και δεν συμφωνώ που λένε κάποιοι ότι είναι κυνικός ο Γεωργιάδης. Όχι. Έκανε κάτι το οποίο είναι, θα έλεγα, μια αποκάλυψη ποινικά κολάσιμης πράξης. Αν αυτό που είπε, αν λέω, συνέβαινε με τον κύριο Καραμαλή, τότε άνοιγε το δρόμο του ειδικού δικαστηρίου. Είναι ενδεχόμενος δόλος.